Ένας άνθρωπος που γνωρίζει βέβαια τον ισχυρό πρόεδρο, τον κύριο Καρυπίδη, που, που γνώρισε βασικά προχθές τον αθλητικό διευθυντή που ανέφερες, αλλά και τον νέο προπονητή της ομάδας, μάλιστα, για να πάμε και στα του Άρη, είναι ο ιδιοκτήτης του Νάος και του Βάμος, έτσι, των δύο νέων χώρων στο Κλεάν της Βικελίδης. Τα αγόρασε ο κύριος Λαζαρίδης. Ε? Τα αγόρασε. Θες να χρησιμοποιήσω τη... κύριε Λαζαρίδη, τι κάνετε. Καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Αγοράσατε το Βικελίδης. Για τους χώρους. Ευτυχώς, ευτυχώς δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό. δεν θα με επιτρέπανε κιόλας. Εσείς βέβαια είστε στη Γερμανία, δεν έχετε μόνιμη κατοικία. Ναι, μόνιμα είμαι στη Γερμανία, παιδιά, πράγματι. Ένφια έχει εκεί. Ορίστε. Ένφια, λέω, έχει εκεί, στη Γερμανία. Ναι, υπάρχει και στη Γερμανία το ένφια. Α, είναι και εκεί. Μάλιστα. Και είναι στα ίδια επίπεδα με την Ελλάδα. Νομίζω πως είναι λιγότερα εδώ στη Γερμανία. Μα γιατί? Θα μπορούσα, γιατί το πληρώνουμε πρώτον μηνιαίως εδώ το ένφια. Ναι. Και δεύτερον είναι δηλαδή με σχέση τον μισθό και τα μηνιάτικα που έχουμε εδώ στη Γερμανία πολύ μικρός. Δηλαδή να φανταστείτε τώρα ένα διαμέρισμα των 80-100 τετραγωνικών πληρώνει ένα ένφια γύρω στα 38 ευρώ το μήνα. 38 ευρώ το μήνα. Παρόμοια με της Ελλάδος είναι, εντάξει. Και στην Ελλάδα τόσο είναι, γύρω στο 400. Ο Ελλάδος είναι πολύ κατώτερος από ό,τι αυτός της Γερμανίας. Όταν έχω ένα μισθό 2.000 ευρώ, τα πληρώνω ευχαρίστως στα 38 ευρώ. Σωστά, και όταν μιλά. Έχω 600 και 700 ευρώ, είναι δύσκολα να τα πληρώσω και όταν μου έρχονται και μαζεμένα στο τέλος του χρόνου. Μια που είπατε για μισθούς, είναι θετικό και πρέπει να το σχολιάσουμε ότι με τους δύο νέους αυτούς πολύ ωραίους χώρους που έχετε δρομολογήσει και έχετε ανοίξει εντός του Κλεάν της Βικελίδης, έχουν βρει και δουλίτσα, έχουν και μεροκάματο, αρκετά παιδιά. Πολλές και είναι θετικό αυτό. Και είναι θετικό αυτό. Και θα υπάρξουν κι άλλες, νομίζω, κύριε Λαζαρίδη, συνέχεια. Ναι, έχουμε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε προσλάβει αρκετά παιδιά, κοντά στα 30 αυτή τη στιγμή, τα οποία βοηθάνε φυσικά μόνο στα παιχνίδια. Έχουμε όμως και κάποιους σταθερούς που προσλάβαμε, κάποια παιδιά δηλαδή που βρήκαν σταθερά τη δουλειά τους, είναι γύρω στα 8 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή, γιατί έχω την διαχείριση μου εκεί τον κύριο Πέτρο Γλούφτσι, ο οποίος αυτά τα τρέχει. Και εντάξει, νομίζω ότι τα παιδιά είναι ευχαριστημένα, δεν έχουμε δώσει χαμηλούς μισθούς, έχουμε δώσει καλούς μέτριους μισθούς, έτσι που είναι ευχαριστημένα, και βρέθηκαν κάποιες θέσεις εργασίας. Έτσι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά βέβαια νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό με την επάνωδο του Άρη στη Super League. Βέβαια, εσείς είστε τα τελευταία χρόνια κοντά και σε ερασιτεχνικά τμήματα του συλλόγου. Στα τμήματα υποδομής. Όχι, και στο kickboxing. Και στο kickboxing, ναι. Γενικότερα είστε στην οικογένεια του Άρη. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ο Άρης να αποκτήσει την έγκλη του που του αρμόζει και σε αυτό το επίπεδο. Έκανε κάποια πράγματα όσον αφορά την boutique του, αλλά και το sports cafe, το πρώην sports cafe. Χρειαζόταν να ανακαινιστεί πλήρως και το εστιατόριο ήταν κάτι που έλειπε. Δηλαδή, όλες οι καλές, οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες στο γήπεδό τους έχουν και εστιατόριο. Και έχει μεγαλύτερα, ξέρει, κύριε Λαζαρέτη, νομίζω ότι όλα αυτά έρχονται από έναν άνθρωπο που ζει μόνιμα στο εξωτερικό και δραστηριοποιείται εκεί, έτσι, και δεν είναι εδώ πέρα επιμονή μου βάσεως. Παιδιά, εγώ θα πω μόνο ένα. Αυτό που έχουμε κάνει στον Άρη είναι, νομίζω, στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη μοναδικό, αλλά νομίζω ότι είναι για το μέγεθος του Άρη πάλι λίγο. Εγώ ευχαριστώ μια φορά τη διοίκηση του Άρη που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω κάτι και να κατασκευάσω αυτούς τους δύο χώρους εκεί μέσα. Ο ένας υπήρχε, ο άλλος έγινε καινούριος. Και θέλω να πω ότι αυτά υπάρχουν πραγματικά στη Γερμανία. Δηλαδή όταν εγώ είμαι στην περιοχή του Wiesbaden, είναι κοντά το γήπεδο του Mainz και είναι πάρα πολύ κοντά και το γήπεδο της Φραγκφούρτης. Ναι. Που πηγαίνω συχνά και τα επισκέφτομαι αυτά τα γήπεδα. Και όταν πάμε με τους φίλους μας, φροντίζουμε να πάμε μια-δύο ώρες νωρίτερα και να καθίσουμε μέσα στα lounge τους, έτσι τα λένε εδώ στη Γερμανία. Και περνάμε πράγματι δηλαδή έναν ωραίο χρόνο πρωτού αρχίσει το μάτς. Θα καθίσουμε, θα συζητήσουμε, θα πούμε πέντε πράγματα. Το έχουμε κάνει πλέον στέκει. Πώς να το πω καλύτερα, ένας τόπος συγκέντρωσης που πρωτού το μάτς θα συναντηθούμε εκεί, θα πούμε κάποιες κουβέντες και μετά θα καθίσουμε να δούμε το μάτι μας και μετά φεύγουμε. Δηλαδή
είναι ένα καφέ μέσα στο γήπεδο. Και έτσι ακριβώς το στήσαμε και στο γήπεδο του Κλεάνθης Βικελίδης. Δηλαδή γυρίσαμε και είπαμε να κάνουμε κάτι που να το αγαπήσει, να το υποστηρίξει ο κόσμος του Άρη. Mm. Και όχι μόνο του Άρη, και ο κάθε φύλαθλος, έτσι. Θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά εμείς το φτιάξαμε φυσικά πιο πολύ για τον Αριανό, γιατί ο Αριανός βρίσκεται σε αυτό το σπίτι. Γι' αυτό το σπίτι είναι ο ναός του. Και νομίζω ότι έχουμε κάνει κάτι καλό. Και να γίνει κομμάτι της παρουσίας του φίλου του Άρη, όχι μόνο την ημέρα ενός αγώνα, αυτό που λέτε και να πάει μια-δυο ώρες τρεις νωρίτερα, αλλά και τις καθημερινότητες γενικότερα, γιατί τα μαγαζιά λειτουργούν και τις υπόλοιπες μέρες. Εντάξει, εμείς παιδιά ξεκινήσαμε αυτό το κομμάτι λίγο αργά, να το πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή, αφού το πήραμε το κομμάτι, το δουλέψαμε, το κατασκευάσαμε, αργήσαμε, έτσι. Πρέπει να πούμε αυτό το κομμάτι, ότι αργήσαμε να το κατασκευάσουμε. Δηλαδή, δεν ήταν έτοιμο όπως θα έπρεπε στην αρχή του πρωταθλήματος. Κάπου στην 8η αγωνιστική, η 7η αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ είχαμε τελειώσει με τον έναν χώρο καλά-καλά. Ναι. Αργήσαμε να τελειώσουμε και ακόμα και σήμερα φτιάχνουμε κάποια πράγματα. Δεν ξεκινήσαμε ιδανικά, θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, μας πέσανε και κάποια ατυχές αποτελέσματα. Ναι. Δεν μας βοήθησε και το πρόγραμμα της ομάδας. Μας πέσαν κάποια μάτς που χάσαμε σειρή. Αυτό άμα το βάλουμε έτσι λίγο όλο, ο κόσμος ήταν λίγο απογοητευμένος, ήταν λίγο ζορισμένος. Εντάξει, ο κόσμος πρέπει να το μάθει κιόλας. Ο κόσμος πρέπει να το μάθει κιόλας. Δεν γι' αυτό... το ξέρει ο κόσμος, ναι. Αυτό εμείς γι' αυτό... Το δεν το ξέρω, κόσμος. Γι' αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε και επικοινωνιακά πάνω σε αυτό το κομμάτι και μέσω του ραδιοφώνου αλλά και μέσω του All About Aris, του site. Νομίζω ότι όταν το μάθει σιγά σιγά ο κόσμος, θα βάλει και κανένα ωραίο μπιφτέκι εκεί, μια ωραία μπριζόλα, φωτογραφίες να έρθουμε εμείς οι εύσομοι να τα δοκιμάσουμε. Παίζει το ρόλο του και αυτό, μην το γελάτε. Η επικοινωνία του φαγητού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό, γιατί δεν θα σας κρύψω και νομίζω ότι είναι γεγονός ότι είναι το μόνο σημείο στη Θεσσαλονίκη που μπορεί ο άνθρωπος να καθίσει, να πιει το καφέ του, να φάει, να πάρει το φαγητό του και να έχει θέα το γήπεδο. Ναι, όντως. Δεν ξέρω κάποιο άλλο σημείο. Δηλαδή, απλά αυτή τη στιγμή πρέπει ο κόσμος να το μάθει. Mm-hmm. Και πρέπει να του δώσουμε και στον κόσμο το χρόνο, έτσι. Σίγουρα. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ανοίξουμε κάτι και να περιμένουμε. Εντάξει, ήρθαμε, ανοίξαμε. Ελάτε. Στην Ελλάδα είναι αλήθεια, το έχουν συνδέσει είτε το καφέ, το Ναός, είτε το Βάμος, το έχουν συνδέσει με το γήπεδο, με το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Υπάρχουν και οι άλλες οι ώρες που μπορείς να πας με την παρέα σου, να το απολαύσεις και πραγματικά είναι κάτι το μοναδικό, όπως λέτε. Από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από κάθε Δευτέρα που μπορούμε να έχουμε τη Super League, γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι Super League, από την Premier League, από την Bundesliga, από τη La Liga, Serie A. Δηλαδή όλα αυτά τα παιχνίδια τα δείχνουμε. Έχουμε βάλει τις τηλεοράσεις που μπορεί ο φίλος κόσμος να το δει. Μετά έχουμε τη Champions League, έχουμε Europa League, μπάσκετ, τένις. Δηλαδή υπάρχει από αρκεί να θέλει ο φίλος να καθίσει να δει ένα μάτς, να περάσει με την παρέα του καλά, να ευχαριστηθεί, να είναι... Εγώ, ξέρετε τι λέω πάντα, θέλω να πάω με φίλους κάπου που θα περάσω καλά. Κάπου που δεν θα με ενοχλήσουν. Θα περάσω ωραία, θα χαρώ, θα συζητήσω, θα δω αυτό που θέλω να δω και όταν θα πάω στο σπίτι θα έχω το χαμόγελο στα χείλη μου. Και δεν θα έχω ζοριστεί. Αυτό με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι αυτόν τον χώρο τον έχουμε εμείς κατασκευάσει και τον έχουμε στήσει. Είναι έτοιμος, περιμένει τον κόσμο του. Έτσι. Άμα ξεκινήσουμε τώρα, έχουμε από ζεστά ποτά, έχουμε από τα κρύα τα αναψυκτικά, έχουμε αλκοολούχα, έχουμε ό,τι θέλει ο κόσμος, υπάρχει εκεί, υπάρχει φαγητό, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ. Και πάνω απ' όλα νομίζω το ωραίο περιβάλλον, γιατί είναι και ένας χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε προσεγμένα, όπως φαίνεται. Και με επιρροές ενδεχομένως και από το εξωτερικό, ναι, νομίζω. Μα οι ιδέες που πήραμε, ναι, ήταν από το εξωτερικό. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το εφευρέσαμε. Ναι. Υπήρχε μέσα στο γήπεδό μας το καφέ, το Aris Sport Café. Το ονομάσαμε πλέον εμείς Ναός.
γιατί πιστεύω ότι αυτό το γήπεδο είναι ο ναός του κάθε Αριανού. Έτσι. Λοιπόν, και φτιάξαμε και τον χώρο του ρεστοράν που είναι το Βάμος. Όταν καθίσω κάπου και θέλω να πιω αυτό και ζητήσω, όχι πολλά, δεν θέλω να φάω πολύ, αλλά ένα κλαπ σάντουιτς, να ζητήσω ένα τοστάκι, να υπάρχει. Όπως σε κάθε καλό sports bar στο εξωτερικό. Mm. Όλα τα sports bar στο εξωτερικό έχουν μαζί και το φαγητό τους. Εμείς δεν το βάλαμε σε ένα, το μοιράσαμε σε δύο μαγαζιά, αλλά όποιος κάτσει στο sports bar μπορεί να πάρει και να φάει. Δεν πρόκειται να του πούν τα παιδιά ότι όχι, δεν σας φέρνουμε. Αντιθέτως, όταν μπορέσουν να το συνδυάσουμε όλο αυτό το πακέτο, νομίζω ότι προσφέρουμε κάτι πολύ καλό. Η ποιότητά μας είναι αρκετά υψηλή. Και νομίζω έτσι μια καλή γνώμη σίγουρα σημάτισαν και οι ποδοσφαιριστές του Άρη, γιατί με δικές πρωτοβουλίες είχαμε προχθές και αυτό το γεύμα. Και έστω και για λίγη ώρα ζήσατε, νομίζω, και εσείς λίγο την ομάδα από μέσα. Πώς είναι το κλίμα γενικότερα. Ναι, χάρηκα πάρα πολύ. Πρώτον που με τίμησε η ομάδα να έρθει. Νομίζω ότι τα παιδιά περάσανε κάποιες ευχάριστες στιγμές. Εμένα αυτό μου δείξανε. Γνώρισα τον καινούριο coach. Ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος. Του εύχομαι φυσικά να έχει μια πολύ καλή πορεία. Καμιά συμβουλή εδώ σε μαγαζιά. Η μαγαζιά έχει στην Αθήνα. Αλήθεια αυτό. Αλήθεια. Δεν σας το είπε. Μας το είπε. Μου το είπε. Μου είπε ότι ασχολείται και αυτός με τον χώρο. Είδατε, άμα κάνουμε ρεπορτάζ, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Αυτόν καλό. Έτσι. Λοιπόν, μας είπε κιόλας ότι τον άρεσαν και οι γεύσεις. Τον ευχαριστούμε και γι' αυτό. Αλλά νομίζω δεν ήταν το κύριο θέμα εκείνη τη στιγμή. Το πιο σοβαρό θέμα ήταν αυτό που ζήσαμε. Δηλαδή, εγώ έζησα μια ομάδα την οποία είπα, όπα, αυτή η ομάδα μπορεί να καταφέρει κάτι. Και είμαι σίγουρος ότι για θα καταφέρει κλίμα, κάτι. Λέτε, γιατί και είναι το τρόπο που ήταν μέσα. Στη λειτουργία, ναι, τους έξω από το γήπεδο, δηλαδή. Έτσι. Έζησα κάτι και τους ευχαριστώ γι' αυτό και πάλι. Δηλαδή μου έδειξε η ομάδα ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάτι που δεν το περίμενα. Συνήθως βλέπουμε όλα τα πηγαδάκια, το ένα. Δεν το είδα αυτό το πράγμα στα παιδιά. Τουλάχιστον αυτή την ώρα, και νομίζω ότι θα πάνε καλά. Όλοι αυτό ευχόμαστε. Πείτε μας κάτι. Okay, για το καφεδάκι φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιες ώρες μπορούμε να έρθουμε κτλ. Η κουζίνα πότε είναι ανοιχτή για να μπορεί να έρθει ο φίλος του Άρη με την οικογένειά του κτλ. Για να γευματίσει, να φάει, να πάει. Πώς πάει σε μια ταβέρνα, πώς πάει σε ένα εστιατόριο, να πάει και να γουστάρει βλέποντας το Κλεάνθης Βικελίδης. Η κουζίνα μας είναι ανοιχτή από τις 11 η ώρα το πρωί και ως τις 10 το βράδυ. Αλλά όταν κάποιος θελήσει και πιο πολύ, δηλαδή αν μας πει κάποιος ότι παιδιά θέλω να έρθω με 10 φίλους ή θέλω να κάνω κάποια γενέθλια, θέλω να κάνω κάποια γιορτή ή να μαζευτούμε 10 φίλοι, δεν έχουμε πρόβλημα να μείνουμε και πιο πολύ. Ως 11 και 12. Και φαγητό έχουμε τα πάντα, σαν ένα οποιοδήποτε εστιατόριο. Λοιπόν, έχουμε από μακαρονάδες τα πάντα, έχουμε πίτσες, έχουμε της ώρας, έχουμε μπιφτέκια, σουβλάκια και όλα όπως που είναι της ώρας. Αλλά άμα θελήσει κάποιος και κάτι παραπάνω δηλαδή και μας πει ότι παιδιά θέλω να παραγγείλω αυτό, θα το κάνουμε και αυτό. Ωραία. Θα δεσμευτείτε, θα φέρουμε το όλα about Άρης και το Λίμπερο εκεί να κάνουμε ένα τραπέζι και ένα, έτσι, ένα εορταστικό. Δεσμεύω. Δεσμεύομαι. Το πίτα θα κόψουμε, κύριε Λαζαρέο. Είστε, το βρήκα τώρα. Το οργάνωσα ο Νέιρ. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Θα κόψει το λαμπά ο Τάρης, ναι, πίτα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πολύ ωραία ιδέα. Θα χαρώ να σε δεχτούμε εκεί. Εσείς πότε γυρίζετε, είστε στη Γερμανία τώρα, νομίζω γυρίζετε με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να το τρέξω έτσι που να πετάξω στις 30 του μηνός, αν γίνεται, πρωτού του Παναθηναϊκού κιόλας, να είμαι πάλι στην πατρίδα. Για να κάνω και κάποιες δουλειές που έχω κάτω και να δω φυσικά και το μάτς της αγαπημένης μου ομάδας. Πείτε μου κάτι, έχουμε ξαναμιλήσει βέβαια όταν είχατε έρθει αρχικά ως χορηγός του kickboxing και στη συνέχεια των τμήματων υποδομής. Πώς σας μπήκε αυτό το όμορφο μικρόβιο του Άρη, του Συλλόγου? Αυτό το όμορφο μικρόβιο του Άρη μου μπήκε το 1978. Ένα χρόνο μετά που γεννήθηκα, ωραία. Ναι. Από τότε άρχισα να δηλώνω αριανός
πολύ δυνατά. Mm-hmm. Λοιπόν, πώς μου μπήκε. Εγώ κατέβηκα κάποια χρονιά κάτω, ήταν σε έναν φιλικό, άμα δεν κάνω λάθος, πριν 4 χρόνια με την ΑΕΚ τον είχαμε κάνει. Το καλοκαίρι, ναι, ναι, ναι. Ναι, το καλοκαίρι. Και είδα ότι υπήρχε μία δυναμία. Δεν υπήρχε δύναμη να λειτουργήσουν τα τμήματα υποδομής, δεν υπήρχε χρήμα, δεν υπήρχε παιδί. Δηλαδή ήταν τελείως ανοργάνωτο και προσφέρθηκα να βοηθήσω, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι που μπορούσα, και να στηρίξω αυτό το σύλλογο, γιατί ήταν τα πιο δύσκολα χρόνια που περνούσε ο σύλλογος εκείνη η περίοδος. Ναι. Είχαμε πέσει, είχαμε πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική για τα χρέη και αυτό. Και έτσι μπήκα να βοηθήσω τις ακαδημίες. Τη στήριξα αρκετά. Μπορώ να πω ότι και ο κύριος Καραμαλής τη στήριξε αρκετά, γιατί και αυτός άρχισε εκείνη τη χρονιά, άμα δεν κάνω λάθος, ίσως και μία χρονιά νωρίτερα. Μία χρονιά νωρίτερα, ναι. Και αφού ανεβήκαμε Β' Εθνική και φέτος τώρα Α, βλέπω ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και έτσι αποτραβήχθηκα από τις ακαδημίες. Αλλά πάντα θα δηλώνω παρόν αν χρειάζονται και άμα είναι κάτι που να μπορώ να στηρίξω και να βοηθήσω. Και δίνεται και, το παρόν και ως απλός φύλαθλος, γιατί σας είχα πετύχει κιόλας σε εκείνο το μάτς ΚΑΠΑ 17 με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια το αποτέλεσμα δεν μας ικανοποίησε σε εκείνο το παιχνίδι. Λάθος παράδειγμα έφερε, αλλά δεν πειράζει. Αλλά όχι, ήταν όμως ο άνθρωπος εκεί, παρόλο που έχει απομακρυνθεί κάπως από τέτοιο, ήταν εκεί σαν φύλαθλος για να δει το παιχνίδι. Ωραία. Όταν αγαπάς ένα σύλλογο, κοιτάς να είσαι παντού όπου μπορείς και όποτε μπορείς. Και έτσι κάπως ασχολήθηκα με τις ακαδημίες. Στην πάροδο του χρόνου μετά είδα ότι έχουμε και ένα πολύ δυνατό τμήμα στο kickboxing, το οποίο όμως ήθελε και εκείνο μια ανακαίνιση, ήθελε μια αλλαγή, και κάθισα με τους υπεύθυνους εκεί και στήριξα και εκεί. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο που θα περνάει, όταν θα βλέπω όπου μπορώ να στηρίζω, παιδιά, θα στηρίζω. Είμαι αριανός και προσπαθώ αυτόν τον σύλλογο να τον βοηθήσω με αυτό που μπορώ. Αν κάποια στιγμή δεν μπορώ, θα πω, παιδιά, δεν μπορώ. Και είμαι σίγουρος πως θα με καταλάβουν. Αλλά όσο μπορώ θα τους στηρίζω. Γιατί όταν υπάρχουν ανθρώποι σαν και εμένα, υπάρχουν και κάποιοι ανθρώποι που δεν μπορούν, αλλά θέλουν. Είναι καλό να στηρίξουμε εμείς που μπορούμε αυτή. Στο μέτρο του δυνατού, έχετε δίκιο. Πείτε μου κάτι, γιατί ρωτάει και ένας φίλος. Έχετε σχέση και με τα κηλικία στο γήπεδο ή όχι? Ναι, έχουμε αναλάβει και τα κηλικία. Ναι, γιατί αυτό ήταν ένα πρόβλημα σημαντικό για τον Άρη τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν σαν να μην υπάρχει κηλικείο. Δηλαδή, οι καντίνες απ' έξω κάναν χρυσές δουλειές. Όχι, αυτό δηλώσαμε. Αναλάβαμε και τα κηλικία. Έχουμε αρχίσει ήδη τα τελευταία 3 μάτια να δουλεύουν τα κηλικία πιο σωστά. Δεν έχουν φτάσει στο 100%, αλλά θέλουμε και να τα μετατρέψουμε. Δηλαδή μελλοντικά, αφού δουλέψουμε λίγο καιρό, θέλουμε να κάνουμε κάποιες μετατροπές, να βελτιωθούν και τα κηλικία, να μην παραμείνουμε έτσι όπως που είμαστε με τα κηλικία, και να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε να είναι χτιστά. Ναι. Αυτό είναι το δικό μου όνειρο, έτσι. Λοιπόν, εννοείται σε όλες τις θείες ή μόνο στα επίσημα? Σε όλες. Αυτό είναι σημαντικό, κύριε Λαζαρίδη, γιατί και στη 2 ειδικά υπήρχε θέμα, και στην 3 υπήρχε θέμα, και στην 1 υπήρχε θέμα. Δεν μπορούσε ο άλλος να πάρει ένα νεράκι, ένα αναψυκτικό. Ένα παλιά, εγώ θυμάμαι, θα το θυμάστε κι εσείς, το ροξ είχε τα παλιά τα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, αυτό με την πάροδο του χρόνου έχει βελτιωθεί. Πλέον δουλεύουν 10 κηλικία. 10. Σε κάθε ματ. Ωραία. Ναι. Είναι 12 τα κηλικία, μπορούν να γίνουν και 14 άμα ανοίξουν όλα τα κηλικία. Αλλά θα χρειαστούμε το χρόνο μας, γιατί, παιδιά, είναι και το κόστος, έτσι, να το βάλουμε λίγο σίγουρο, κάτι. Σίγουρο, βέβαια. Σίγουρο. Νομίζω όμως ότι θα τα βελτιώσουμε και αυτά μέσα στην πάροδο του ερχόμενου χρόνου, να τα φτιάξουμε, έτσι πρέπει να βάλουμε παροχή να έχουν νερό, να έχουν το δικό τους ρεύμα, να είναι ανεξάρτητα τελείως. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι απλά κουτιά. Είναι κομμάτι του σταδίου, το οποίο και το στάδιο θέλει εξυγχρονισμό, θέλει πάρα πολλά πράγματα το γήπεδο. Έχουν γίνει κάποια πράγματα βέβαια, αλλά θέλει πάρα πολλά πράγματα ακόμα για να είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό γήπεδο. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στην επιστροφή στην Ελλάδα, και εφόσον κάνετε καινούργια πραγματάκια, καινούργιο μενού, νέα εκεί, μας ενδιαφέρουν αυτά όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε να τα πούμε από κοντά
καλούμε τον κόσμο του Άρη να βρεθεί και στο Βάμος και στο Ναός, να πιει το καφεδάκι του, να φάει το φαγητό του με την οικογένειά του. Νομίζω και για τα παιδιά θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Οι γονείς τους να πάνε να το συνδυάσουν. Αυτός είναι και ο σκοπός. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως που είπατε κι εσείς, κοπή της Τίτας, γιορτές Χριστουγεννών με τις Ακαδημίες, γενέθλια. Mm-hmm. Ήδη είχαμε κάποια γενέθλια που έκανε ένα παιδί. Mm-hmm. Όταν ξέρουμε αρκετά νωρίς, ίσως να μπορέσουμε να φέρουμε και κάποιον ποδοσφαιριστή, κάποιον μπασκετβολίστα, κάποιον που να του κάνουμε και εμείς μια χαρά σε αυτό το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες πότε μπορούμε να χειριστούμε αυτά τα μαγαζιά και τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή όλα αυτά μπορούν να συζητηθούν και να, άμα γίνεται και περνάει από το χέρι μας, γιατί από ό,τι είδα εγώ, η ομάδα μας είναι, τα παιδιά είναι όλα πολύ ανοιχτά σε αυτά τα κομμάτια. Αρκεί να μπορούν να το επιτρέπει υποχρεώσεις, ο χρόνος, βέβαια. Μην είναι εκτός κάπου, και είμαι σίγουρος ότι δεν θα μας πουν όχι. Νομίζω ότι μπορεί, όπως το είπατε, μπορεί να γίνει και στέκη και των αθλητών του συλλόγου. Και το ένα μαγαζί και το άλλο. Μπορεί να γίνει και στέκι δικό τους. Κάποιοι. Θα σας πω κάτι το οποίο δεν θέλω να το βάλουμε πολύ ψηλά τώρα στο ταβάνι. Κάποιοι μου είπαν ότι θα έρχονται. Ναι. Και με φίλους. Ναι. Αν δεν έρθουν, πείτε το μας να ξεφωνήσουμε. Να επιληφθούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά, παιδιά. Και θα τα πούμε από κοντά, να κύριε Λαζαρίδη. Να είστε καλά, κύριε Λαζαρίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λαζαρίδη.